Επιστρέψαμε. Ο Γιάννης Αγουρίδης μπαίνει στο στούντιο αυτή τη στιγμή να μας πει τα οικονομικά θέματα. Ο λόγος όμως πρώτα στον Κώστα για να μας πει δύο-τρεις ειδήσεις σχετικά με το πόσο καλοριθμισμένο το πάει το κράτος η Νέα Δημοκρατία. Γαλάζιο επιτελικό κράτος. Λοιπόν, πώς γίνονται προαγωγές στο γαλάζιο επιτελικό κράτος. Ο Γενικός Γραμματέας Εφαγένειας, Υπουργείο Εσωτερικών, στέλνει email στην Υπηρεσιακή Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών και της λέει, λαμβάνοντας υπόψη όσα είπαμε τη Δευτέρα, δηλαδή σε μια προφορική συνάντηση, και τη ζητάει να γίνουν προϊστάμενοι συγκεκριμένα πρόσωπα και να τοποθετηθούν και σε συγκεκριμένες θέσεις. Να μετακινηθούν υπάλληλοι από το ειδικό ληξιαρχείο στην περιφερειακή διεύθυνση Αττικής. Να επιστρέψει υπάλληλος από το ειδικό ληξιαρχείο στην κεντρική διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Εφαγένειας, κανονικά. Με βάση, πώς το είπαμε, email που λέει, με βάση όσα είπαμε τη Δευτέρα. Λέει ο πολιτικός προϊστάμενος στην υπηρεσιακή γραμματέα. Με βάση όσα είπαμε τη Δευτέρα. Με βάση όσα είπαμε τη Δευτέρα. Αυτό και το γράφει κιόλας. Όταν δε αποκαλύπτεται αυτό το συγκεκριμένο email, καταγγέλθηκαν από την υπηρεσιακή γραμματέα οι συνδικαλιστές ότι είναι αναχρονιστική. Να τους παρακολουθούμε και αυτούς. Τους παρακολουθούμε. Εθνική ασφάλεια και αυτό. Βάλτε και αυτό μαζί με την ΕΙΒΑΠ. Που η ΕΙΒΑΠ παρακολουθεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για να μάθει ποιοι. Θέλει, εν πάση περιπτώσει, με τα τηλέφωνα, με τα τραμπά. Έτερο γαλάζιο κράτος. Στις 14 Σεπτεμβρίου, αυτό ακριβώς που βλέπετε, δίνουν αυξήσεις σε αυτούς που έχουν διορίσει στα κέντρα πρόνοιας. Από τα 1.700 ευρώ πάνε μέχρι και τα 3.100 ευρώ. Όχι όλοι, δύο. Άλλοι θα πάνε στα 2.100 ευρώ, άλλοι στα 2.500 ευρώ και άλλοι θα πάνε στα 3.100 ευρώ. Είναι στη manager, δική μας χώρα. Είναι manager. Όχι, δεν είναι manager. Έτσι φαίνεται. Όχι, δεν είναι manager. Είναι διορισμένοι. Μάλιστα, εν προκειμένου, η μία περίπτωση από τις δύο είναι ο άνθρωπος του κυρίου Μητσοτάκη στη Βόρεια Ελλάδα. Καθόλου manager δηλαδή. Εργαζόμενοι στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Όχι, κύριε. Ο κύριο Μητσοτάκη μαζεύει μόνο μανατζαρέου. Εσεί δεν ξέρετε. Ξαναλέω, είναι εργαζόμενοι στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Δεν είναι μανατζαρέου. Αλλά είναι άριστοι. Λοιπόν, εδώ λοιπόν ο κύριο Χατζηδάκη, με συνυπογράφοντα τον κύριο Σκυλακάκη, 14 Σεπτεμβρίου δίνει αυξήσει σχεδόν 50% σε αυτού που διόρισε. Σε αυτού που διόρισε. Ποιο άλλο έχει πάρει 50% αύξηση, ρε παιδιά. Α, η ΔΕΗ, σε αυτή τη χώρα. Αυτό. Οι λογαριασμοί. Δήμος, ναι. Μόνο λογαριασμοί. Ναι. Πάμε τώρα λοιπόν, και μια και λέμε για τα κέντρα πρόνοιας, να δείτε πώς λειτουργούν οι συγκεκριμένοι μάνατζερ. Στη Θεσσαλονίκη, το Σωματείο των Γονέων και Κυβεμόνων του κέντρου πρόνοιας εκεί έκανε, όσο έχει δικαίωμα, μία αναφορά στην Εισαγγελία Ανηλίκων Θεσσαλονίκης. Και λέει, έχουμε έλλειψη προσωπικού, διώχνουν τους συμβασιούχους κλπ. Αυτό ήθελε να κάνει. Δικαίωμά του. Είναι σύλλογος γονέων και κυβεμόνων. Πώς αντιδρά η διοίκηση που θα πάρει και τα 3%, βρίσκει ένα πρόσωπο από το σύλλογο γονέων και κυβεμόνων, ο οποίος την χάνει να εργάζεται και στο κέντρο πρόνοιας και τον κυνηγάει. Τον κάλεσε σε απολογία. Είναι ο γραμματέας του Συλλόγου Γονέων και Κυβεμόνων. Και επειδή εργάζεται στο κέντρο πρόνοιας, τον καλεί σε απολογία και κατηγορείται ότι έκανε, κατηγορείται για άσκηση κριτικής σε πράξεις της προϊσταμένης αρχής. Όταν νιώθεις ότι είσαι το κράτος και μοιράζεις το χρήμα εκεί που θέλεις και όποιος αντιδράει βάζει στο κράτος τον κυνηγάει μετά κιόλας. Αυτό δείχνουν αυτά που μας περιγράφεις. Να πούμε, δεν ξέρω αν υπάρχει κι άλλο με το γαλάζιο κράτος. Έχουμε δύο ακόμα που θέλω να πούμε τέτοιου χαρακτήρα. Αυτό με τα 10 SUV που πήρανε. Ελληνικά αμυντικά συστήματα. Μία εταιρεία. Αυτά που είναι στον Ημιτό. Τα έχουμε φέρει εδώ εκπροσώπους 2-3 φορές. Λοιπόν, όχι, δεν είναι η ΑΒ. Όχι η ΑΒ. Όχι, δεν είναι η αεροπορική βιομηχανία. Πυρκάλ, παλιά πυρκάλ δηλαδή. Είναι η παλιά πυρκάλ. Μάλιστα. Λοιπόν, η διοίκηση αδυνατεί να δώσει, να ανταποκριθεί στις παραγγελίες που ήδη έχει. Και λέει, δεν μπορούμε να φτιάξουμε τα φυσίγγια, τις σφαίρες, ό,τι μας έχουμε υπογράψει να κάνουμε. Και τι άλλο κάνει, αγοράζει 10 SUV. Για τα στελέχη. 10 Jeep. Για τους μάνατζερ που λέγαμε πριν. Μάλιστα. Και το τελευταίο. Δηλαδή, εκεί γιατί περισσεύουν λεφτά για να πάρουν Jeep. Για τα SUV είναι πολύ βασικό πράγμα για να είναι καλά ο μάνατζερ και να μπορεί να τρέχει καλύτερη επιχείρηση μετά. Γιατί όλα εξαρτώνται από τους μάνατζερ αυτή.